Κάναμε σήμερα την παράσταση διαμαρτυρίας, γιατί η ίδια η ζωή με τον πιο δραματικό τρόπο επιβεβαίωσε το πόσο δίκιο είχε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζόμενων στην πρόνοια και στην ειδική αγωγή, που πολύ έγκαιρα, πριν κι αν ληφθούν μέτρα, προειδοποίησε για τους κινδύνους λόγω της επιχειρηματικής δράσης που θα αντιμετωπίσουν οι χρόνοι πάσχοντες, ιδιαίτερα αυτοί που κάνουν, απολαμβάνουν υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και αυτοί που περιθάλπονται στα διάφορα ιδρύματα πρόνοιας και ειδικής αγωγής. Τα γεγονότα με την κλινική ταξιάρχη με τους 4 νεκρούς ως σήμερα νευρωπαθείς και τα πολλά άλλα κρούσματα σε αυτή την κλινική, αλλά και σε άλλες κλινικές όπως το Κασταλία με ψυχιατρικούς ασθενείς, αλλά και γυροκομεία, αν επιβεβαιώνουμε τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αναγκαιότητα εδώ και τώρα να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, ούτως ώστε με την ευθύνη του κράτους να συνταχθούν όλες οι δυνάμεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν αρκεί ο εγκλεισμός. Δεν αρκούν επικλήσεις της ατομικής ευθύνης. Χρειάζονται άμεσα κρατικά μέτρα, σχέδια, υποδομή, μέτρα προσωπικό στη μάχη απέναντι στην πανδημία. Το κέρδος επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά ότι σκοτώνει, αλλά και την ίδια στιγμή είναι εμπόδιο στην προστασία της υγείας. Ο πόλεμος που εξελίσσεται στο ποιος θα βρει πρώτος το φάρμακο ανάμεσα στις διάφορες εταιρείες και το εμβόλιο επιβεβαιώνει ότι δεν μπορούν οι λαοί να περιμένουν οι εργαζόμενοι τα φτωχάλαϊκά στρώματα από τους επιχειρηματίες τη λύση των προβλημάτων τους. Η αλλαγή της ιδιοκτησίας, η κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας και του φαρμάκου είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ για να σταματήσει το φανατικό, να αντιμετωπιστεί η πανδημία, για να μπορέσουν οι λαοί να κοιτάξουν με αισιοδοξία το μέλλον. Απαιτούμε τώρα να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, γενναίες χρηματοδοτήσεις στην υγεία, την πρόνοια, στα ιδρύματα, να ανοίξουν και άλλες δομές και άλλα κρεβάτια ΜΕΘ και άλλα ιδρύματα, να επιταχθούν ξενοδοχεία ούτως ώστε να μπορούν να αποσυμφορηθούν τα ιδρύματα και ταυτόχρονα να μπορούν να απορροφηθούν άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή οι ανάγκες περίθαλψης απαιτείται οργανωμένο περιβάλλον. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τους προειδοποιούμε. Πληρώσαμε την κρίση τους. Δεν θα ξαναπληρώσουν οι εργαζόμενοι και τα φτωχάλαϊκά στρώματα, οι ανάπηρκοι χρόνοι πάσχοντες, την πανδημία και την κρίση. Σταματάμε την κινητοποίησή μας για σήμερα εδώ. Ακόμα δεν έχουμε απάντηση από το Υπουργείο αν θα γίνει έστω και τηλεσυνάντηση για να εκθέσουμε τα αιτήματα και τα μεγάλα προβλήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στην υγεία, την πρόνοια και την ειδική αγωγή, αλλά και οι χρόνοι πάσχοντες, οι ανάπηροι και οι ηλικιωμένοι στις δομές πρόνοιας και στους οίκους ευκυρίας. Τους προειδοποιούμε. Αυτή η στάση τους δεν θα μας κάμψει. Ξέρουμε πολύ καλά με ποιους έχουμε να κάνουμε. Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, με τους μαχόμενους υγειονομικούς που με αξιοπρέπεια, μαχητικά, με κριτήριο τα συμφέροντα των ασθενών στις πύλες των νοσοκομείων, διαδηλώνουν ενάντια στην εμπορευματοποίηση και για επίταξη του ιδιωτικού τομέα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Συναντιόμαστε στα μεγάλα πρωτομαγιάτικα συλλαλητήρια, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.